Ένα δημοσιογραφικό σχόλιο, επειδή ξέρω και έχω παρακολουθήσει όλες τις εκλογές από το 1974 και μετά, πρέπει να σας πω ότι επειδή τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή δεν είναι το λεκανοπεδιωτικής που είναι το μεγαλύτερο δεξαμενή ψήφων, εκτιμώ ότι θα ανέβει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, θα πέσει του ΠΑΣΟ και της Ελληνικής Λύσης. Με την ενσωμάτωση των ποσοστών του λεκανοπεδίου Αττικής. Από εκεί και πέρα, αυτό που βγαίνει από αυτά τα ποσοστά, είτε είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν έχουν πια σημασία. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Παραμένει το πρώτο κόμμα και θα παραμείνει. Δεν τίθεται θέμα κυβερνησιμότητας της χώρας. Η Ελλάδα κυβερνάται από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επόμενη τριετία. Είναι μια ακόμα νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ασφαλώς δεν πιάσαμε τον στόχο που είχαμε θέσει. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο έντονου προβληματισμού που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες. Σας βεβαιώ ότι ο Πρωθυπουργός τώρα έχει λάβει. Τώρα ένα σχόλιο δεν μπορείτε να κάνετε υπό μήνυμα. Την έννοια, κύριε Λοβέρδο, τα να πρώτα που είπατε είναι. Είναι ψαρέα από την Πλεύση Ελευθερίας. Καλώς ήρθατε, να είστε, ναι, καλά. Κύριε Λοβέρδο. Είναι σαφές ότι είναι σωστά αυτά που είπατε. Όμως είστε με βάση τα τωρινά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή 5 μονάδες κάτω από το στόχο του 33%, mm-hmm. και θα πει ο Κώστας Αρβανίτης από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είστε και 13 μονάδες κάτω από το ποσοστό, yeah. το περισσινό. Αυτό με δεδομένο δε ότι έχουμε τη θηριώδη αποχή που θα δούμε αργότερα που θα φτάσει, αλλά έχουμε κάτω από 4 εκατομμύρια πολίτες να έχουν ψηφίσει, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό μήνυμα. Προφανώς, το πολιτικό μήνυμα, επειδή το είπατε, κύριε Κοτρότσο, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, τι μας λέει? Ότι πάνω από το 60% των Ελλήνων δεν πήγε να ψηφίσει σήμερα. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό μήνυμα στο οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα όλο το πολιτικό σύστημα. Έτσι, είναι μια απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης για αυτή την κατάσταση. Πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το οποίο έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής ήταν πέρσι στον πρώτο γύρο των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών εκλογών, που ήταν 48% η συμμετοχή. Τώρα πέσαμε κάτω από το 40%. Πολλά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, κύριε Λοβέρδο. Προφανώς. Και επειδή είναι πολλά τα προβλήματα. Επειδή είναι πολλά τα προβλήματα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων δυστυχώς γύρισε την πλάτη στο πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε το μήνυμα πολύ σοβαρά και σας βεβαιώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει λάβει και θα γίνουν τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μας οι απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να κυβερνηθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα ο τόπος.